Αν σου έχει γίνει ποτέ πρόταση να συνεργαστείς με μία από τις εταιρείες όπως Herbalife, Amway, OGI, Zinzino, LR κτλ, τότε είσαι στο κατάλληλο βίντεο. Επειδή ασχολούμαι με το δικτυακό marketing για περισσότερα από 22 πλέον χρόνια και είμαι συγγραφέας του νούμερο 1 βιβλίου δικτυακού marketing γραμμένο από Έλληνα δικτυωτή στην Ελλάδα, δέχομαι πάρα πολύ συχνά ερωτήσεις από άτομα που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και έχω προπονήσει εκατοντάδε ανθρώπου προσωπικά να πετύχουν του στόχου του στο δικτυακό μάρκετινγκ. Μία από τι πιο συχνέ ερωτήσει που δέχομαι είναι η εξή. Θοδωρή, μου έγινε πρόταση να ασχοληθώ με την τάδε εταιρεία. Αξίζει να ασχοληθώ. Είναι ασφαλή. Είναι καλά τα προϊόντα. Μήπω είναι απάτη. Οπότε, αν σου έχει γίνει πρόταση συνεργασία από κάποιο συνεργάτη από μία από αυτέ τι εταιρείε ή από πολλέ από αυτέ τι εταιρείε, τότε δε με προσοχή αυτό το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σου δώσω όλε τι απαντήσει που χρειάζεσαι. Οπότε πλέον μετά από το βίντεο αυτό, δεν θα έχει πλέον άλλε απορίε και θα μπορεί να πάρει μία απόφαση. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου, κάνε ένα καφέ, πάρε ένα χαρτί, ένα στυλό και ξεκινάμε. Λοιπόν, όταν σου γίνεται μια πρόταση συνεργασία για μια εταιρεία δικτυακού marketing, η ιδέα είναι πάνω κάτω η ίδια ή παρόμοια. Είμαστε οι μεγαλύτεροι, είμαστε οι καλύτεροι, με τα καλύτερα προϊόντα, με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, με το καλύτερο πλάνο marketing, με την καλύτερη εκπαίδευση, του καλύτερου συνεργάτε κτλ. Το οποίο ισχύει για αυτόν που τα λέει. Δηλαδή, αν εγώ συνεργάζομαι με τη Herbalife, τότε τα προϊόντα τη Herbalife είναι τα καλύτερα. Το πλάνο marketing είναι το καλύτερο. Και η εκπαίδευση είναι η καλύτερη για μένα. Αυτό που θέλεις να δεις είναι αν ισχύει αυτό και για σένα. Όταν μου κάνουν πρόταση συνεργασία για μια εταιρεία δικτυακού marketing, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κοιτάω με μια συγκεκριμένη σειρά. Καταρχά, σίγουρα αγνώ τι υποσχέσει εισοδήματο. Ότι εγώ ή ο σπονσορά μου κερδίζουμε τόσα χρήματα κάθε μήνα. Θα αναφερθώ και σε αυτό. Βασικά, το αναφέρω τώρα. Όταν κάποιο μου λέει ότι ο σπονσορά μου κερδίζει τόσα χρήματα κάθε μήνα, η ερώτηση που μπορώ να κάνω και που πρέπει να κάνω και που κάνω πολύ συχνά είναι ωραία. Εσύ πόσο καιρό ασχολείσαι με τη δουλειά. Τόσο. Ωραία. Πόσα χρήματα κερδίζει εσύ. Okay. Αν κάποιο μου πει ότι κερδίζει πολλά χρήματα και μου το παρουσιάζει αυτό σαν κίνητρο για να ξεκινήσω κι εγώ, το ρωτάω πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα άτομα έχει στην ομάδα σου. Και αφού μου πει τον αριθμό, ρωτάω. Πόσα άλλα άτομα κερδίζουν τα ίδια χρήματα που κερδίζει εσύ στην ομάδα σου. Και συνήθω δεν παίρνω καλέ απαντήσει αυτό. Γενικά, μην είναι μακριά από υποσχέσει εισοδήματο γιατί δεν οδηγούν σε καλό σημείο και δεν σου δίνουν καλέ βάσει για μια συνεργασία. Ποια πράγματα λοιπόν κοιτάω όταν μου κάνουν μια πρόταση για μια εταιρεία δικτυακού marketing. Το πρώτο που κοιτάω είναι το προϊόν. Βασικά βάζω σε εισαγωγικά το προϊόν, γιατί μπορεί να είναι προϊόν, ένα φυσικό προϊόν δηλαδή, ή μπορεί να είναι και μια υπηρεσία, ή μπορεί να έχει και τα δύο, και προϊόντα και, και υπηρεσίε. Αν το προϊόν δεν βγάζει νόημα για μένα, τότε δεν κοιτάω καν το πλάνο αμοιβών ή οτιδήποτε άλλο. Το δικτυακό marketing είναι μια πραγματική επιχείρηση. Και μια επιχείρηση για να μπορεί να είναι βιώσιμη, μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να έχει ένα προϊόν το οποίο οι άνθρωποι να αγοράζουν στη λιανική. Σίγουρα χρειάζεται να είναι καλό ποιοτικά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται να είναι ένα προϊόν που οι άνθρωποι θα αγοράζουν. Επίση, χρειάζεται να είναι ένα προϊόν το οποίο θα ένιωθα άνετα και εγώ να χρησιμοποιώ, αλλά και να προτείνω σε άλλου. Αν γυμνάζεσαι και σε ενδιαφέρει ο υγιεινό τρόπο ζωή και η διατροφή, ίσω προϊόντα υγεία, διατροφή και ομορφιά να σου ταιριάζουν περισσότερο από ένα άτομο που δεν δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτού του τομεί. Και μία ερώτηση που κάνω στον εαυτό μου είναι: Θα αγόραζα αυτά τα προϊόντα στη Γενική, αν δεν τα εμπορευόμουν. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε η απάντηση για την εταιρεία είναι όχι αυτό που εξετάζω δεν είναι μόνο αν είναι καλά τα προϊόντα, αλλά αν τα συγκεκριμένα προϊόντα δίνουν μια ευκαιρία για επιχειρηματική ανάπτυξη. Αν υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κοινό ανθρώπων που θα αγόραζαν τα συγκεκριμένα προϊόντα για να έχουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Άρα το πρώτο που κοιτάω είναι το προϊόν. Μπορεί λοιπόν το προϊόν να περνάει το τεστ, οπότε μετά πηγαίνω στο επόμενο. Το επόμενο είναι οι άνθρωποι. Ποιο ή ποιοι είναι αυτοί που μου κάνουν την πρόταση. Ποιο ή ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που θα συνεργάζομαι στο μέλλον. Σίγουρα, όταν ξέρει ότι σε μια εταιρεία δικτυακού marketing μπαίνει πολύ κόσμο, σίγουρα θα υπάρχουν και καλά φρούτα και κακά φρούτα. Έτσι. Αλλά ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ηγεσία. Ταιριάζουν οι αξίε του με τι δικέ μου αξίε. Στη δεύτερη εταιρεία που συνεργάστηκα πριν αρκετά χρόνια, υπήρχε ένα άτομο που δεν είχε ιδιαίτερα καλή φήμη. Αν και ο άνθρωπο που μου έκανε εμένα προσωπικά την πρόταση, ήταν κάποιο που σεβόμουν. Από το λίγο που το γνώριζα. Ξεκινώντα, όμω, σκέφτηκα ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ότι θα είναι και ο άλλο, γιατί θα γίνω εγώ η ηγέτη τη δική μου τη ομάδα και οι άνθρωποι μου θα έχουν να κάνουν με μένα κυρίω. Στη συγκεκριμένη εταιρεία τελικά έφτιαξα ένα τεράστιο δίκτυο, το τέταρτο μεγαλύτερο δίκτυο σε όλη την εταιρεία παγκοσμίω, αλλά όπω είχα προβλέψει, ο συγκεκριμένο θα το κατέστρεφε. Όχι το δίκτυό μου, αλλά όλο το σύστημα. Δεν έχει νόημα να επεκταθώ, αλλά αυτό που θέλω να κρατήσει είναι κατά πόσο οι άνθρωποι που πρόκειται να συνεργαστεί. Έχουν οι ίδιε ή παρόμοιε αξίε και ηθικό κώδικα με εσένα. Αν κάτι σου βρωμάει, μάλλον είναι επειδή όντω βρωμάει και αργά ή γρήγορα θα βγει μπροστά σου. Οπότε, ακόμα και αν το προϊόν είναι εντάξει, αν τα άτομα δεν είναι, τότε από μένα είναι όχι. Το επόμενο που κοιτάω είναι το πλάνο αμοιβών. Τώρα, ένα καλό πλάνο αμοιβών μια εταιρεία δικτυακού marketing συνήθω είναι τόσο πολύπλοκο που δεν μπορεί να το κατανοήσει με μια απλή ματιά. σω ούτε καν και με μια εκτενή ματιά. Αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κοιτάω. Για παράδειγμα, αν πουλήσω προϊόντα αξία 100 ευρώ, πόσα χρήματα θα κερδίζω. Θέλω να ξέρω πόσα χρήματα, όχι πόσε μονάδε ή πόσε πόντου ή άλλα τέτοια, αλλά συγκεκριμένα πόσα χρήματα θα μπουν στην τσέπη μου. Αν είναι κάτω από 10%, δηλαδή κάτω από 10 ευρώ, τότε πιθανόν αυτό να σημαίνει ότι η εταιρεία δεν δίνει ιδιαίτερη βάση στην προώθηση των προϊόντων. Οπότε είναι πάλι όχι από μένα. Εδώ φυσικά μπορεί να υπάρχουν διαβαθμίσει προμήθεια με βάση το επίπεδο που είσαι. Επίση, αν ο συνεργάτη μου με την ομάδα του κάνουν πωλήσει χιλίων ευρώ, πόσα χρήματα κερδίζω εγώ. Τέλο, θέλω να γνωρίζω τι προμήθειε δίνει η εταιρεία στην αρχική εγγραφή ενό νέου συνεργάτη. Αν οι προμήθειε για την εγγραφή είναι πολύ μεγάλε, τότε πιθανόν να ενθαρρύνει τη στρατολόγηση και όχι η πώληση προϊόντων. Δεν αναφέρομαι στο αν ο συνεργάτη με την αρχική του εγγραφή πάρει ένα κάποιο πακέτο με προϊόντα και από αυτό εγώ κερδίζω μια προμήθεια, αλλά αν υπάρχουν μεγάλε προμήθειε από την εγγραφή και μόνο. Αν ισχύει αυτό, τότε σημαίνει ότι ενθαρρύνεται πολύ η στρατολόγηση, το οποίο σημαίνει ότι μόλι σταματήσει ο μεγάλο ρυθμό στρατολόγηση, μειώνεται δραστικά και το εισόδημα. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να γνωρίζω σε σχέση με το πλάνο marketing είναι το τι θα πρέπει να συμβαίνει στην επιχείρησή μου για να κερδίζω τα χρήματα που θέλω. Πόσου πελάτε και πόσου συνεργάτε με τι τζίρο θα πρέπει να έχω στο δίκτυό μου για να κερδίζω τα χρήματα που θέλω. Αυτά όλα τα αναλύω και στην εκπαίδευσή μου για το πλάνο 90 ημερών. Η εκπαίδευση του πλάνου 90 ημερών είναι μια εξάωρια εκπαίδευση η οποία έχω πραγματοποιήσει, στην οποία σου δείχνω ακριβώ πώ να βάλει ένα πλάνο καθημερινή δράση, ποια εργαλεία, ποιε μεθόδου χρειάζεται να ακολουθεί σε καθημερινή βάση, Ωστε να μπορέσει να πετύχει τους στόχου σου μέσα σε 90 ημέρε. Είναι η πιο δημοφιλή εκπαίδευση που έχω κάνει, την έχω ανανεώσει. Έχω και μεθόδου ανέβρεση υποψήφιων πελατών και συνεργατών και online και offline προφανώ. Μοιράζομαι περισσότερα από 10 διαφορετικά εργαλεία. Και μπορείς να την βρει μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο πλάνο. GreekCoach.gr κάθετο πλάνο. Το τέταρτο που κοιτάω είναι η ίδια εταιρεία. Καταρχά, βλέπω το ιστορικό τη εταιρεία. Πόσα χρόνια λειτουργεί, ποιοι είναι οι ιδρυτέ και η ηγεσία. Μπορεί να κοιτάξω επίση για παλιότερα νομικά προβλήματα που μπορεί να είχε και τι συνέβη. Δε αν η εταιρεία είναι σε κάποιο σύνδεσμο. Είναι μέρο σε κάποιο σύνδεσμο, όπω το DSA, Direct Sales Association. Το βασικότερο είναι για μένα αν είναι στην Ελλάδα ή αν είναι στη χώρα σου. Δεν θα συνεργαζόμουν με μια εταιρεία που δεν είναι στη χώρα μου ακόμα. Το κόστο και ο χρόνο για την παραγγελία προϊόντων από το εξωτερικό θα ήταν πολύ μεγάλα για να έχω μία βιώσιμη επιχείρηση μακροπρόθεσμα. Και τέλος, θα κοιτώσω την εκπαίδευση. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Θέλω να δω και να αξιολογήσω την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι πρακτικές εκπαιδεύσει. Σου δίνω δηλαδή βήμα προς βήμα πρακτικές ιδέες. Βασίζονται μόνο ή αποκλειστικά στην παρακίνηση. Σου δίνω μία αρχική εκπαίδευση. Μετά θα βλέπα τη γραμμή αναδοχή και την κοινότητα. Τι βοήθεια θα έχει από τον αναδοχό σου, πώ θα σε υποστηρίξει. Θα σε βάζει σε εκπαιδεύσει. Θα δουλέψει πρακτικά μαζί σου. Με ποιον ακριβώ τρόπο θα μπορέσει να σε υποστηρίξει. Σίγουρα μπορεί να βρει εκπαιδεύσει και τρόπου να κάνει τη δουλειά και εκτό τη εταιρεία σου, όπω π.χ. το πλάνο 90 ημερών ή το βιβλίο μου κατά μάχη το δικτυακό marketing. Αλλά είναι σημαντικό είτε να έχει εταιρεία ή η ομάδα του αναδόχου σου ένα σύστημα εκπαίδευση ή αν μπορεί να χτίσει ένα εσύ. Τώρα, αν είσαι φυσικά στο δικτυακό marketing αλλα ειναι σημαντικο ειτε να εχει εταιρεια η η ομαδα του αναδοχου σου ενα συστημα εκπαιδευση η αν μπορει να χτισει ενα εσυ τωρα αν εισαι καινουριο φυσικα στο δικτυακο marketing δεν θα σου πρότεινα να χτίσει ένα σύστημα εκπαίδευση εσύ, γιατί είναι κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο και φυσικά και εξειδίκευση. Αλλά αν είσαι πιο έμπειρο, ναι, θα μπορούσε να κάνει εσύ ένα τέτοιο σύστημα εκπαίδευση, αν αυτό δεν αποθαρρύνεται από την εταιρεία σου. Βέβαια, να θυμάσαι το εξή. Αν θέλει να το κάνει με το δικό σου τρόπο και όχι με το σύστημα που ακολουθεί ο ανάδοχό σου, τότε ο ανάδοχό σου δεν είναι υποχρεωμένο να σε υποστηρίξει. Μπορεί να το κάνει αν θέλει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να σε υποστηρίξει στο χτίσιμο της επιχείρησής σου αν εσύ αποφασίσεις να το κάνεις με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι το κάνει εκείνο. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πράγματα που κοιτάω όταν εξετάζω μία πρόταση συνεργασίας με μία εταιρεία δικτυακού marketing. Βλέπω τα προϊόντα, τους ανθρώπους, το πλάνο αμοιβών, την εταιρεία και το σύστημα εκπαίδευση. Και με αυτή τη σειρά. Για να πάω στο επόμενο θα πρέπει το προηγούμενο βήμα να πληδείτε. Αν έφτασε μέχρι εδώ, θα θέλω να σου δώσω τώρα και τρει συμβουλέ αν αποφασίσει τελικά να ασχοληθεί με το δικτυακό marketing. Νούμερο 1. Αποφάσισε ότι για του επόμενου 12 μήνε θα τα δώσει όλα στο χτίσιμο τη επιχείρησή σου. Δεν σου λέω να παραιτηθεί από τη δουλειά σου για να το κάνει, αλλά ακόμα και αν είσαι με μερική απασχόληση και έχει σκοπό να αφιερώσει 10 ώρε την εβδομάδα, αυτέ τι 10 ώρε ασχολήσου πλήρως πλήρω και χωρί κανέναν ενδιασμό. Δώσ' τα όλα. Αγνώρισε του περισπασμού και τα αποτελέσματά σου και δώσ' τα όλα για 12 μήνε αυτό θα σου δώσει τι καλύτερε πιθανότητε για την επιτυχία. Επικεντρώσου στο να αναπτύξει και την επιχείρησή σου και τι δεξιότητέ σου. Νούμερο 2. Δεσμεύσου στο να κάνει τουλάχιστον κάθε μέρα μία από αυτέ τι τέσσερι δραστηριότητε. Να χρησιμοποιεί τα προϊόντα σου καθημερινά. Θα πρέπει να είσαι δηλαδή ο νούμερο ένα πελάτη των προϊόντων σου. Νούμερο 2. Να μοιράζεσαι τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε σου με τουλάχιστον έναν άνθρωπο καθημερινά. 3 να μοιράζεσαι την επιχειρηματική σου ευκαιρία με τουλάχιστον ένα άτομο καθημερινά. Και τέσσερα, Να δεσμευτεί την προσωπική σου ανάπτυξη καθημερινά. Σίγουρα υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει για το δικτυακό marketing, αλλά τουλάχιστον κάνε αυτά τα τέσσερα πράγματα κάθε μέρα για 12 μήνε. Το τρίτο βήμα που σου προτείνω, αν ασχοληθεί τελικά με το δικτυακό marketing, είναι να σταματήσει να νοιάζει και να επηρεάζεσαι από τη γνώμη των άλλων. Θα πρέπει να σταματήσει να σε νοιάζει η καλή και η κακή γνώμη του, οι αντιδράσει του, οι γνώμε του. Επίση, αν κάποιο σου πει Ναι, θέλω να ξεκινήσω, ή σου πει Όχι, ευχαριστώ, ή σου πει Όχι, αυτά είναι πυραμίδε που πήγε και έμπλεξε κλπ., εφόσον έχει κάνει τη σωστή επιλογή εταιρεία, θα πρέπει να είναι το ίδιο για σένα. Να μην επηρεάζεσαι από τη γνώμη και τι επιλογέ των άλλων. Αν κάνει τη σωστή επιλογή εταιρεία και εφαρμόσει αυτά τα τρία πράγματα για ένα χρόνο τότε ότι σε πορεία επιτυχία στο δικτυακό marketing. Αν θέλει να σε βοηθήσω προσωπικά, πέρα από το πλάνο 90 ημερών και το βιβλίο μου, το Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, μπορώ να δουλέψω μαζί σου και σε προσωπικό επίπεδο με συνεδρίε coaching. Μέσω εβδομαδιαίων συνεδριών θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα πλάνο καθημερινή δράση, να ελέγχουμε την πρόοδό σου, να κάνουμε τι απαραίτητε διορθώσει και προσαρμογέ, αλλά και να σου δώσω εξατομικευμένη καθοδήγηση, ώστε τελικά να πετύχει του στόχου που θα βάλει. Μπε στο GreekCoach.gr κάτι το coaching και κλείσε ένα πρόγραμμα coaching μαζί μου. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή, πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτε και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει την ειδοποίηση μου. Ανεβάζω μερικά βίντεο το μήνα. Ακολούθησε τα βήματα αυτά για να κάνει τη σωστή επιλογή τη εταιρεία δικτυακού marketing που σου έχουν κάνει πρόταση και ακολούθησε και τα βήματα που σου έδωσα στο τέλο για να διασφαλίσει την επιτυχία σου. Κλείσε κάποια προσωπική συνεδρία μαζί μου ώστε να κάνουμε coaching. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.